Έχουμε κοντά μας την κυρία Θεανό Καπέτη. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι και Θεσσαλονικιά. Γεια σας, κυρία Καπέτη. Γεια σας, κύριε Λάμπρου. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω πώς είδατε χθες την κουβέντα, αν θέλετε, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, πριν πάμε στα της Ευρώπης, στη Βουλή. Κοιτάξτε, εντάξει, είναι οι γνωστές κοκορομαχίες, είναι μια αντιπαράθεση άνευ ουσίας. Αφού, όπως είναι γνωστό και είναι καθαρό όσο περνάει ο καιρός σε πάρα πολύ κόσμο, τα αστικά κόμματα στην Ελληνική Βουλή έχουν κοινή στρατηγική σύμπλευση. Με αυτή την έννοια, οι αντιπαραθέσεις μένουν σε ζητήματα ανούσια. Και φυσικά ο ελληνικός λαός πρέπει γι' αυτό να το θέσει σαν βασικό κριτήριο στην επιλογή της ψήφου σε όλες τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας. Εγώ 26 Μαΐ. Τους είδα πάντως να αντιπαρατίθενται και για τα μέτρα, αν είναι θετικά ή δεν είναι θετικά. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε μια σειρά από μέτρα τα οποία θεωρεί θετικά και κάποια από αυτά φέρουν και κάποια λεφτά στις τσέπες των πολιτών. Αυτό πιστεύετε θα επηρεάσει, είναι προεκλογική κίνηση, είναι ένα πυροτέχνημα? Γιατί κάποια από τα μέτρα αυτά δεν έρχονται φάμπαξ, αλλά θα είναι συνέχεια. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, τώρα η κυβέρνηση προφανώς προεκλογικά επιδιώκει να πάρει συγχωροχάρτη για όλα όσα προηγήθηκαν και ζητώντας με θράσος, μάλιστα, το λαό να πει και, να πει και ευχαριστώ για αυτά τα μέτρα. Εμείς όμως, νομίζω το έχουμε πει εδώ και καιρό, εντάξει, μιλάμε για ψίχουλα. Είναι η λογική που λέει σου πήρα 100, σου δίνω πίσω το 1, τα υπόλοιπα 99 θα δούμε. Όχι, θα δούμε, τα υπόλοιπα 99 έχει εξασφαλίσει, έχει υποσχεθεί, έχει επιβεβαιώσει σε όλους τους τόνους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα υλοποιήσει τους εφαρμοστικούς νόμους, θα υλοποιήσει όλους τους μνημονιακούς νόμους. Κανέναν από αυτούς τους εκατοντάδες μνημονιακούς νόμους δεν θα καταργήσει τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά θα ακολουθήσει ή θα συνεχίσει την πολιτική των φοροαπαλλαγών για το μεγάλο κεφάλαιο. Και με αυτή την έννοια, όχι να τους πούμε και ευχαριστώ γιατί θα μας δώσουν λίγα ψίχουλα. Οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, έτσι, δεν χρωστάνε τίποτα σε όλους αυτούς που μετά από 20 διαδοχικές μειώσεις και αφού πρώτα νομοθέτησαν συντάξεις πτωχοκομείου, έρχονται τώρα να δώσουν ένα επίδομα όσο μισή σύνταξη, το οποίο μάλιστα το βαφτίζουν και 13η σύνταξη. Για να μην μιλήσουμε για τους φόρους που οι ελληνικές οικογένειες κάθε χρόνο δίνουν 55 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους. Δεν ξέρω τι θα μείνει στην τσέπη μας και τι μείωση θα δούμε στις τιμές, όταν την ίδια στιγμή δεν μειώνεται συνολικά η φορολογία ή δεν παίρνονται άλλα μέτρα ανακούφισης. Άρα εσείς και κυρίως, κυρίως αυτό που εμείς θέλουμε να επισημάνουμε στον ελληνικό λαό είναι ότι, πώς το λένε, δεν μπορείς να διαλέγεις από ποια τσέπη θα χάνεις συνεχώς ή ποιο δικαίωμα θα θυσιάζεις, αλλά πρέπει να απαιτήσουν, να απαιτήσει ο ελληνικός λαός, να απαιτήσουμε όλοι μαζί να ανακτηθούν όλα όσα χάθηκαν το προηγούμενο διάστημα, την περίοδο της κρίσης. Αυτό είναι το βασικό και το κρίσιμο. Δεν μου λέτε, εσείς λοιπόν τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε στην Ευρώπη? Ορίστε. Εσείς τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε στην Ευρώπη? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ξεκαθαρίζουμε, το λέμε συνεχώς στον ελληνικό λαό, ότι δεν μπορεί να περιμένει τίποτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια συμμαχία μονοπωλιακών ομίλων. Γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι συμμαχία των μονοπωλίων, είναι συμμαχία που παλεύει για τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε αντίθεση με τα συμφέροντα άλλων υπεριαλιστικών συμμαχιών ή άλλων μεγάλων υπεριαλιστικών χωρών. Εμείς παλεύουμε και καλούμε τον ελληνικό λαό ότι η μόνη ψήφος που μπορεί να εκφράσει τη γνήσια λαϊκή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις λένε ότι το 74% του ελληνικού λαού βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση με δυσαρέσκεια. Έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της. Η μόνη λοιπόν γνήσια αντίθεση είναι η ψήφος στο ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ από τότε που υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει ότι είναι μια συμμαχία που δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως μας έλεγαν πολλοί, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, όταν ανέβηκε στην εξουσία κλπ. Αλλάζει μόνο προς το χειρότερο για όλους τους λαούς και όχι μόνο
χώρες οι οποίες είχαν, ας πούμε, κρίση μνημόνια όπως είναι η Ελλάδα. Γιατί, για παράδειγμα, πρέπει να δει ο ελληνικός λαός ότι, ας πούμε, στη Σουηδία, που ήταν το πρότυπό μας κάποτε, οι σημερινοί 18άριδες θα πάρουν σύνταξη στα 69, στη Δανία θα πάρουν σύνταξη στα 74. Mm-hmm. Τα συστήματα υγείας και παιδείας πάνε από το κακό στο χειρότερο. Στη Σουηδία, για να μπει να κάνει εγχείρηση σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, θέλει τουλάχιστον 3 μήνες αναμονή και χτύπα ξύλο να μην πάσει και τίποτα χειρότερο μέχρι να μπει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και την υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικές, είτε είναι φιλελεύθερες, είτε είναι κυβερνήσεις συνεργασίας, είτε είναι κυβερνήσεις, πώς το λένε, ισχυρές με πάνω από 50% κλπ, μονοκομματικές κλπ, υλοποιούν αυτή την πολιτική που τη ζουν στο πετσί τους οι λαοί της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, και θέλουμε να πούμε και κάτι άλλο, ναι. Επειδή υπάρχει ένας κόσμος που έχει βγάλει συμπεράσματα, ιδιαίτερα ένας κόσμος προοδευτικός, αριστερός, που τσίμπησε στις ψεύτικες ελπίδες και στις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένας τέτοιος κόσμος που συμπορεύεται αυτή τη στιγμή με το ΚΚΕ. Αυτό το κύμα συμπόρευσης πρέπει να δυναμώσει, πρέπει τις τελευταίες εβδομάδες να μην αναγυρίσουμε την πλάτη στα ψεύτικα, στα κάλπικα διλήμματα. Να είστε καλά, κυρία Καπέτη. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Κυρία Καπέτη είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να είστε καλά, καλημέρα.